Εδώ στην είσοδο της 21ης έκθεσης του Επιμελητηρίου Καβάλας θα βρείτε τον κύριο Κώστα Γιαννουκάκο. Ο κύριος Γιαννουκάκος έχει να σας προτείνει πολλά που αφορούν τα τζάκια. Τζάκια οικολογικά, ενεργειακά, τζάκια που μετατρέπονται αν τα έχετε παραδοσιακά, αλλά και διάφορους άλλους τρόπους οι οποίοι μας εγγυούνται οικονομική θέρμανση αλλά και καλή ζέστη στο χώρο μας. Καλημέρα στον κόσμο. Σίγουρα είμαστε εδώ στην Expo 2014-2013. Εδώ δίπλα μου βλέπετε μια κασέτα της Clam, η οποία είναι κατάλληλη για να μπει εύκολα και γρήγορα μέσα σε ένα παλιό τζάκι. Μπορεί να υποστηρίξει 110 τετραγωνικά στον ενιαίο χώρο. Η μετατροπή του παλιού τζακιού είναι, θα έλεγα, ούτε μεγάλη σε κόστος, ούτε μεγάλη σε διάρκεια. Συνολικά γύρω στις 4-5 ώρες μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως το παλιό τζάκι, να μπει μια κασέτα της Clam για να μπορέσουμε να θερμαίνουμε σε όλο το σπίτι 100 με 110 τετραγωνικά στον ενιαίο χώρο. Εκτός από τα τζάκια τα ενεργειακά όμως, διαθέτεται και θερμάστρες οι οποίες δίνουν ζέστη με ξύλο, με πέλετ και με άλλα υλικά. Ναι, έχουμε σόμπες ελληνικές της Βολκάνο, οι οποίες έχουν απόδοση 80 με 90 τετραγωνικά. Έχουμε σόμπες φούρνο της Βολκάνο, μιλάμε πάντα ελληνική εταιρεία Βολκάνο, να το τονίσω, οι οποίες έχουν απόδοση μέχρι 90 και 100 τετραγωνικά. Έχουμε σόμπες πέλετ αερόθερμες, έχουμε σόμπες υδραυλικές πέλετ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, όπως επίσης έχουμε και ένα, δεν θα έλεγα καινούριο προϊόν, αλλά εμείς τώρα το φέραμε, γιατί έχει πάρα πολύ υψηλή ζήτηση. Έχουμε και τζάκι νερού Λέβιτα, το οποίο μπορεί να υποστηρίξουμε και 270 τετραγωνικά. Είναι ένα καινοτόμο προϊόν αυτό που μας λέτε και συνδέεται ίσως με τα καλοριφέρ. Με τα καλοριφέρ, αν τα έχουμε σπίτι μας, μπορούμε να ζεσταθούμε μη χρησιμοποιώντας πετρέλαιο, με άλλο τρόπο. Σήμερα, σε εποχές που ζούμε και στη μέση με το πετρέλαιο, καλά θα είναι να μην το χρησιμοποιεί κανένας. Έχει πάρα πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι το τζάκι Λέβιτα στη Clam, το οποίο μπορεί να κάνει θέρμανση μέχρι και 270 τετραγωνικά. Συνδέεται επάνω στα υπάρχουν καλοριφέρ. Εφόσον αντικαταστήσουμε το παλιό ματζάκι και βάλουμε ένα τζάκι Λέβιτα, θα έχουμε θέρμανση σε όλο το σπίτι. Πώς μπορεί κάποιος να ενημερωθεί για όλα αυτά, μόνο εδώ στην έκθεση ή και στο κατάστημα? Εδώ βέβαια ισχύουν και κάποιες άλλες τιμές. Πάντα στις εκθέσεις ισχύουν άλλες τιμές και πάντα έχουμε προσφορές. Ό,τι υπάρχει στην έκθεση μέσα στο περίπτερό μας, στα τζάκια Γιαννουκάκος, έχει πολύ καλές τιμές και έχει πάντα προσφορές. Μπορούν να έρθουν εδώ, μέχρι την Τετάρτη θα είμαστε, το βράδυ 10:30, να τους ενημερώσουμε και επίσης μπορούν να μας βρουν και στην 7η Μεραρχία, στο νέο μας κατάστημα. Δεν είμαστε πια στο Νέα Γεώργη που ήμασταν. Είμαστε από τον Απρίλιο που μας πέρασε, είμαστε 7η Μεραρχία 61. Πιστεύετε πως ο κόσμος μπορεί να μετατρέψει το τζάκι του στο σπίτι με εύκολο τρόπο? Και αν ναι ή αν όχι, ποιες άλλες προτάσεις θα έχει ερχόμενος σε εσάς? Εγώ πιστεύω ότι εφόσον υπάρχουν τζάκια μέσα σε σπίτια τα οποία είναι παλιά, μπορούν να αντικατασταθούν. Όπως είπα, έχουμε και πολλές προσφορές, έχουμε πολύ καλές εστίες και πάρα πολύ καλές τιμές. Έχουμε και ελληνικές και ιταλικές εστίες και γαλλικές, τις οποίες είναι, για να καταλάβετε, μια μεγάλη γκάμα. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις από τα 800 ευρώ μέχρι και τις 5.000 ευρώ. Έχουμε δηλαδή λύσεις για όλες τις τσέπες. Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας και έτσι θα πρέπει να κάνετε, να δίνετε λύσεις σε όλους ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι έχουν ανάγκη από ζέστη το χειμώνα. Σίγουρα έχουν ανάγκη και από ό,τι φαίνεται φέτος θα έχουμε βαρύ χειμώνα και καλά θα κάνουν εάν υπάρχουν κάποιοι που τους ενδιαφέρει το αντικείμενο, οι διάφορες μορφές εναλλακτικής θέρμανσης. Είμαστε εδώ και στο κατάστημά μας για να τους ενημερώσουμε όλους και να τους εξυπηρετήσουμε όσο μπορούμε πιο γρήγορα και καλύτερα. Μάλιστα. Για ενημέρωση λοιπόν μπορείτε να επισκεφτείτε το χώρο του κυρίου Κώστα Γιαννουκάκου εδώ στην είσοδο της έκθεσης Καβάλας, έτσι να έχετε και καλύτερες τιμές αλλά και μια άμεση ενημέρωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλές δουλειές, καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.